Οι Έλληνες κάνουν χρήση αντιβιωτικών σχεδόν ανεξέλεγκτα, θα πω εγώ. Άντε, τα ανεξέλεγκτα μπορεί να είναι υπερβολή. Θα μας τα πει ο κύριος Κουντάκης όμως. Είναι ο κύριος Αριστοτέλης Κουντάκης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πρωτιά στην Ελλάδα στην κατανάλωση αντιβιωτικών, έτσι. Δυστυχώς είναι ένα επίτευγμα της χώρας μας, το οποίο είναι διαχρονικό, είναι πάρα πολλές δεκαετίες τώρα που ισχύει κάτι τέτοιο. Και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και δύσκολο βέβαια να το διαχειριστείς, επειδή ακριβώς η υπερκατανάλωση αντιβιωτικών οδηγεί κάποια στιγμή σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις όσον αφορά τη δημόσια υγεία. Νομίζω ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκαν κάποιες μελέτες οι οποίες έδειξαν ότι στα ελληνικά νοσοκομεία έγινε κάποια έρευνα η οποία μας δείχνει ότι έχουμε πρόβλημα με τη διαχείριση ασθενών οι οποίοι έχουν κάποιες λοιμώξεις με πολύ ανθεκτικά μικρόβια σε όλες τις γνωστές αντιβιώσεις και οι οποίοι ασθενείς, συνήθως αυτοί οι ασθενείς, έχουν πολύ κακή πρόγνωση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του ψυχίατρου, του γνωστού του κυρίου Σούρα, το οποίο κατέληξε πρόσφατα από ένα πολύ ανθεκτικό μικρόβιο. Και πρέπει να αφυπνιστούμε όλοι οι υγειονομικοί και όλοι οι αρμόδιοι φορείς σε αυτό το ζήτημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Γιατί σίγουρα, αν αφήσουμε την κατάσταση όσο έχει, τα χειρότερα θα είναι μπροστά μας και θα είναι πολύ πιο σοβαρά. Πώς αντιμετωπίζετε όμως κάτι τέτοιο, και νομίζω ότι αυτή η ερώτηση μάλλον θα έπρεπε να έχει δύο σκέλη. Δηλαδή, και πώς αντιμετωπίζετε και πού οφείλετε. Οφείλετε στην κουλτούρα του αντιβιωτικού, δηλαδή ότι ο κόσμος, δεν ξέρω, πλέον νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να πάει και να προμηθευτεί αντιβιωτικά από το φαρμακείο. Μπορεί να το έχει σπίτι του και να κάνει ανεξέλεγκτα ενδεχομένως χρήση. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν ένας γιατρός συνταγογραφεί αντιβιωτικό, προφανώς και ο ασθενής έχει ανάγκη αντιβιωτικό. Το είναι το λογικό και η λογική προσέγγιση σε μία σχέση μεταξύ ασθενούς, γιατρού και φαρμακοποιού. Όμως δεν είναι έτσι ακριβώς. Στο εξωτερικό και σε χώρες οι οποίες είναι πολύ ανεπτυγμένα τα δημόσια, θα ήθελα να σημειώσω εδώ πέρα ότι ο γιατρός δεν συνταγογραφεί ό,τι θέλει. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούνται πάρα πολύ. Είναι πολύ γνωστές οι ιστορίες Ελλήνων οι οποίοι πήγαν στην Αγγλία ή στη Γερμανία και όταν χρειάστηκαν να πάρουν μια αντιβίωση βρήκαν ένα τείχο μπροστά τους. Δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν ούτε από τον γιατρό ούτε από το φαρμακοποιό που είναι εκεί. Ενώ εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση σε τέτοιου είδους φάρμακα. Ήταν τουλάχιστον μέχρι πρότινος. Όσον αφορά τα κοινοτικά φαρμακεία, τα ιδιωτικά φαρμακεία, ναι, υπήρχε πρόβλημα μέχρι πρότινος γιατί μπορούσαν να δοθούν τα αντιβιωτικά χωρίς συνταγή. Αυτό πλέον όμως έχει σταματήσει. Τα αντιβιωτικά δίνονται αυστηρά πλέον και στα ιδιωτικά φαρμακεία με ηλεκτρονική συνταγή. Και νομίζω και ο κόσμος πλέον το έχει εμπεδώσει, το έχει καταλάβει όλο αυτό και δεν είναι καθόλου, θα έλεγα, πιεστικός όσον αφορά την απέτηση για να του δώσουμε μια αντιβίωση. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη χρήση των αντιβιωτικών στα νοσοκομεία. Εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες είναι πολύ διαφορετικές. Έχουμε ενέσιμες αντιβιώσεις οι οποίες είναι πολύ πιο ισχυρές σε σχέση με αυτά που χορηγούμε εμείς στα ιδιωτικά φαρμακεία και εκεί σαφώς θα πρέπει να δουν οι γιατροί, οι σύλλογοι τους, η πολιτεία πώς ακριβώς θα μπορέσουν να μειώσουν τη χορήγηση των αντιβιωτικών. Εμείς ως φαρμακοποιοί από την πλευρά μας θα καταθέσουμε προτάσεις. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία για την χορήγηση αντιβιωτικών από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Πέρα από αυτά τα οποία μέχρι σήμερα δίνουν με ηλεκτρονική συνταγή, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα φαρμάκων τα οποία έχουν αντιβιωτικά και τα οποία δεν τα σπουδαιολογούμε πολλές φορές. Δίνονται, εξακολουθούν να δίνονται χωρίς συνταγή, όπως κάποιες οφθαλμολογικές αλυφές, κάποιες δερματικές αλυφές που έχουν αντιβιώσεις. Να σημειώσω εδώ ότι πολύ πρόσφατα στο είδος του μικροβίου του σταφυλόκοκκου, ο οποίος πολλές φορές κάνει δερματικές λοιμώξεις, είχαμε έξαρση πέρυσι. Πολύ μεγάλη συχνότητα και εμφάνιση των λοιμώξεων αυτών και πιθανόν οφείλεται σε κακή χρήση των δερματικών αλυφών με αντιβίωση που χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια πολύ εύκολα, αλόγιστα, χωρίς πολλές φορές να το σκεφτούμε γιατί το κάνουμε. Εν κατακλείδη θα έλεγα ότι η πολιτεία πρέπει να θεσπίσει πολύ πιο αυστηρούς όρους χορήγησης των αντιβιωτικών. Εμείς είμαστε υπέρ σαν φαρμακοποιοί, θέλουμε να υπάρξουν ακόμα πιο αυστηρές προϋποθέσεις, να θεσπιστούν πρωτόκολλα χορήγησης των αντιβιωτικών αυτών που χορηγούνται είτε από το στόμα είτε ενέσιμα
Και να προσέξουμε πάρα πολύ αυτά τα ζητήματα, γιατί ήδη ακούστηκε στο εξωτερικό ότι υπάρχει πιθανότητα να εκδοθούν ταξιδιωτικές οδηγίες για την Ελλάδα, κάτι που καταλαβαίνετε πόσο θα πλήξει τον τουρισμό εδώ στην Κρήτη. Ταξιδιωτικές οδηγίες που θα λένε τι, κύριε Σκουντάκη, δηλαδή? Να προσέχουν οι ταξιδιώτες να μην επισκέπτονται σε καμία περίπτωση τα νοσοκομεία, γιατί κινδυνεύουν να πεθάνουν μέσα σε αυτά από λοιμώξεις. Γιατί σε νοσοκομιακές λοιμώξεις, λοιπόν, λέτε, οι οποίες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν πλέον όταν τα αντιβιωτικά δεν μπορούν να απαντήσουν σε αυτά. Γράφτηκε αυτό, το είδα γραμμένο, μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση και απογοητεύτηκα, μπορώ να πω, ως Έλληνας υγειονομικός, όταν βλέπω κάτι τέτοιο γραμμένο. Και φανταστείτε πόσο μεγάλη ζημιά θα κάνει στον τουρισμό μια τέτοια ταξιδιωτική οδηγία. Δεν ξέρω αν είναι πιθανό να εκδοθεί, αλλά πρέπει να το αποφύγουμε πάση θυσία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάποιος όταν ψάχνει, όταν αναζητά ένα τόπο, ένα προορισμό, και ειδικά όταν μιλάμε για εκτός συνόρων, δηλαδή από τον τόπο που κατοικεί, εκείνο το οποίο αναζητά τι είναι, να υπάρχει πρόσβαση, καλή πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αν χρειαστεί. Πρέπει να έχει την ασφάλεια αυτή. Αν λοιπόν εκδοθεί μια τέτοια οδηγία, καταλαβαίνουμε τι ζημιά αυτό θα αποτελέσει. Αλλά όπως και να έχει, το ζήτημα είναι μεγάλο, αφορά λοιπόν και όλους μας και στο εσωτερικό της χώρας, για να δούμε πώς θα γίνει με επιστημονικό πάντα τρόπο και φυσικά με όλους τους αρμόδιους, όλους εσάς οι οποίοι γνωρίζετε το θέμα. Θα προχωρήσω λίγο τη συζήτηση, κύριε Σκουντάκη, να πάμε λίγο και στο κομμάτι των εμβολιασμών. Ξέρω ότι είναι και η περίοδος του αντιγρυπικού εμβολιασμού. Δεν ξέρω κατά πόσο προχωράει, δηλαδή αν ο κόσμος ενδιαφέρεται να κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο, και σίγουρα να ρωτήσω αν έχουν αρχίσει να τακτοποιούνται και οι οφειλές του ΕΟΠΗ προς τους φαρμακοποιούς ότι έχει να κάνει με τα εμβόλια. Ξέρω ότι είχε δημιουργηθεί ένα θέμα τις προηγούμενες μέρες. Όσον αφορά τα εμβόλια και την προσέλευση του κόσμου, μέχρι σήμερα δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσέλευση. Περίμενα να υπάρχει πολύ περισσότερος κόσμος, τουλάχιστον στα φαρμακεία, για να κάνουν το αντιγρυπικό εμβόλιο. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ο καιρός, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν ήταν ιδιαίτερα χειμωνιάτικος. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι και από την εκπομπή σας, ότι πρέπει οπωσδήποτε όσοι έχουν σύσταση για αντιγρυπικό εμβολιασμό να προσέλθουν να κάνουν το εμβόλιο, γιατί παραμικρή έξαρση της γρίπης θα δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Είναι πολύ επικίνδυνη ασθένεια και μπορεί να οδηγήσει και στο νοσοκομείο όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τις ανάλογες ευαισθησίες στην υγεία τους. Επομένως, ας κάνουμε όλοι το αντιγρυπικό εμβόλιο. Είναι πολύ εύκολο πλέον να το κάνουμε. Η πρόσβαση στα φαρμακεία είναι πανεύκολη, απεριόριστη. Δεν χρειάζεται καν ιατρική συνταγή. Μπορείς να απευθυνθείς σε ένα φαρμακείο με το άμκα σου και να εμβολιαστείς. Απομυθοποιήσαμε τη γρίπη, κύριε Σκουντάκη. Πιστεύετε ότι γι' αυτό ο κόσμος ενδεχομένως δεν εμβολιάζεται λίγο, επειδή έχουμε περάσει και την εποχή του COVID, ο οποίος παραμένει εδώ, αλλά επειδή ζήσαμε όλο αυτό με τα εμβόλια και την πανδημία, στην έξαρσή της και τη διαχείριση αυτής, κάπως αφήσαμε στην άκρη το κομμάτι της γρίπης? Πιθανό να συνέβη και αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι η γρίπη είναι λιγότερο επικίνδυνη από το κορονοϊό. Είναι δύο λύσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν πολύ επικίνδυνες, ειδικά για ειδικές κατηγορίες συμπολιτών μας, οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι ή έχουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Όσον αφορά τη γρίπη, αυτή τη στιγμή δεν είχαμε μεγάλη εμφάνιση περιστατικών εδώ, τουλάχιστον στο Ηράκλειο και στην περιοχή μας. Έχουμε ελάχιστη εμφάνιση συμπτωμάτων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην πάροδο του καιρού και μέσα στο χειμώνα ή ίσως και Μάρτιο-Απρίλιο, ανάλογα και τις καιρικές συνθήκες, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Επομένως, πρέπει να είμαστε προστατευμένοι. Δεν αντέχουμε να περάσουμε μία ακόμα έξαρση γρίπης και γεμάτες οι εντατικές των νοσοκομείων με ασθενείς οι οποίοι θα πρέπει να έχουν, καταλαβαίνετε, την ανάλογη φροντίδα, τη στιγμή που με μία απλή τσιμπιά, με επιτρέψετε να το πω έτσι, μπορείς να προστατευτείς πάρα πολύ ιδανικά σε σχέση με τη γρίπη. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, λοιπόν, να αθωώσουμε τη γρίπη και να τη βάλουμε σε ένα επίπεδο μη επικίνδυνης λίμωξης ασθένειας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Υπάρχουν και ιστορικά και επιδημιολογικά πάρα πολλά δεδομένα που μας δείχνουν ότι η γρίπη παλιότερα δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, ακόμα και πολλούς θανάτους. Και είναι, λοιπόν, σίγουρα το καλύτερο μέτρο προστασίας που μπορεί να λάβει ο καθένας για τον εαυτό του, ο εμβολιασμός. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον κορονοϊό, τα εμβόλια για τον κορονοϊό, η αλήθεια είναι ότι έχει μηδενιστεί το ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή
όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον στα φαρμακεία, καμία επιθυμία ούτε καν για να ρωτήσουμε για τα εμβόλια, όχι για να τα κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, ο κορονοϊός εξακολουθεί να υπάρχει μέσα στην κοινότητα, μέσα στην πόλη μας. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Υπάρχουν όλα αυτά σε πολύ μικρότερη κλίμακα που ζήσαμε στην επιδημία. Δεν έχει σχέση, είναι εδώ, και θα συνιστούσα αυτοί τουλάχιστον οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα υγείας να κοιτάξουν σοβαρά και το ενδεχόμενο για να εμβολιαστούν και για τον κορονοϊό με τα επικαιροποιημένα εμβόλια που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ο εμβολιασμός, απλά να επισημάνω, δεν γίνεται στα φαρμακεία. Γίνεται στα αντίστοιχα εμβολιαστικά κέντρα. Μπορεί ο καθένας στο φαρμακείο να απευθυνθεί για να μάθει πού μπορεί να εμβολιαστεί όσον αφορά τον κορονοϊό. Και όσον αφορά την εξόφληση από τον οποίο είναι συνεπής απέναντι σας, κύριε Σκουντάκη. Συνέπεια είναι τώρα μια πολύ η οποία δυστυχώς δεν χαρακτηρίζει ποτέ το δημόσιο ή τις υπηρεσίες του δημοσίου απέναντι στους ιδιώτες και ειδικά στις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι σε γιατρούς ή φαρμακεία. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Τι να πρωτοπιάσει κανείς, τα μικροβιολογικά κέντρα τα οποία έχουν σταματήσει να πληρώνονται, τα φαρμακεία που κατά καιρούς έχουν πρόβλημα στις πληρωμές τους, το οποίο ένα τελευταίο πρόβλημα προέκυψε τώρα το Σεπτέμβριο με τις πληρωμές που αφορούσαν τα εμβόλια που έγιναν μέσα στο Σεπτέμβριο. Δυστυχώς κάποιοι συνάδελφοι δεν πληρώθηκαν. Αν είμαι καλά πληροφορημένος, πάνω από 200 φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν πληρωθεί. Ενώ το σύνολο του κλάδου μας δεν πληρώθηκε μέσα στην προθεσμία που έπρεπε να πληρωθεί. Μάλιστα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό μπορεί να ακούγεται αστείο, εντάξει, πληρώθηκες μετά από 5 μέρες και γιατί το κάνεις θέμα. Είναι θέμα γιατί τα φαρμακεία έχουν και αυτά προμηθευτές, έχουν και αυτά πάρα πολλά μεγάλα έξοδα. Όλα τα αυτά τα εμβόλια τα οποία έχουμε προμηθευτεί πρέπει και εμείς να τα πληρώσουμε στους προμηθευτές μας. Επομένως, αν δεν πληρωθούμε από τον ΕΟΠΗ, καταλαβαίνετε, δημιουργούνται προβλήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να δημιουργούνται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί από τη στιγμή που θα πληρωθούν ούτως ή άλλως θα πρέπει να γίνονται τέτοιου είδους καθυστερήσεις, οι οποίες πολλές φορές οφείλονται και σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ίδιου του ΕΟΠΗ και γενικά ειδικότερα του δημόσιου τομέα. Mm-hmm. Τέτοια ζητήματα πρέπει να επιληθούν. Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα έχουν ψηφιοποιηθεί, τα πάντα γίνονται αυτόματα και δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτό από εμάς αλλά και από κανέναν να μην πληρώνεται μέσα στη συμφωνημένη προθεσμία που πρέπει να πληρωθεί. Έτσι, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται, κύριε Σκουντάκη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, θέλω και ένα σχόλιο δικό σας, γιατί έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι είναι ο καιρός, λοιπόν, για τα εμβόλια, όπως λέγαμε για το εμβόλιο της γρήπης, για παράδειγμα. Είναι όμως και μία περίοδος που στα φαρμακεία, τα φαρμακεία τα κατακλείζουν και τα self-test. Και εννοώ είτε το self-test για τον κορονοϊό, είτε για την γρήπη, είτε αυτή η συζήτηση που έγινε για το self-test για τον καρκίνο του παχύως εντέρου, είτε για το στρεπτόκοκο κάποιες φορές που αναζητάνε οι γονείς για τα παιδιά τους. Έχει μπει πολύ έντονα αυτό στη ζωή του φαρμακοποιού, έτσι. Ασφαλώς έχει μπει και στη ζωή του και του ασθενή. Που κάθε πολίτη είναι, ναι, μια νέα πραγματικότητα μέσα στον υγειονομικό κόσμο που ζούμε. Θα πρέπει εδώ να επισημάνω ότι τα self-test δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια στην αγορά, απλά στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα σε διάφορα πλαίσια και προγράμματα που θεσπίζει η πολιτεία, πρόληψης κυρίως, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα στο να εντοπίσεις εγκαίρως και ασθένειες ή να προλάβεις καταστάσεις όπως είναι η έξαρση της γρήπης ή του κορονοϊού και να λάβεις έτσι και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό επίπεδο τα κατάλληλα υγειονομικά μέτρα. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, ο οποίος έχει κορονοϊό, όλοι ξέρουμε ότι καλό είναι να μην κυκλοφορεί έξω και να μεταδίδει τον ιό αυτόν σε άλλους 10-20 συμπολίτες μας. Ναι. Αν λοιπόν έχουμε συχνή χρήση αυτών των τεστ, μπορούμε να εντοπίσουμε γρήγορα πότε νοσούμε και να απομονώσουμε έναν ασθενή ή να λάβει τέλος πάντων τα όποια υγειονομικά μέτρα πρέπει να λάβει. Τώρα, στα φαρμακεία αναλάβαμε την υποχρέωση μετά από παρότρινση βέβαια της πολιτείας να κάνουμε διανομή όλων αυτών των τεστ που αφορούν τον εντοπισμό αιμορραγίας στα κόπρανα, το οποίο είναι ένα σύμπτωμα που μπορεί να υποδηλώνει και την ύπαρξη καρκίνου στο παχύέντερο. Είναι μια καινούρια διαδικασία η οποία υιοθετήθηκε με πολύ μεγάλη προθυμία και χαρά από τα φαρμακεία, γιατί εμείς συνειδητοποίησαμε ακριβώς ότι η πρόληψη είναι πολύ πιο χρήσιμη και πιο αποτελεσματική σαν
μέθοδος από την θεραπεία. Όσον αφορά το συγκεκριμένο τεστ. Και για να το διορθώσω, δεν το ανακαλύψαμε εμείς αυτό. Καταλαβαίνουμε, όλοι ξέρουμε ότι η πρόληψη είναι πολύ πιο σπουδαία σωστή από ό,τι να θεραπεύσει ο καθένας. Και είναι σημαντικό να το υποστηρίζετε αυτό. Δυστυχώς είχαμε κάποιες αντιδράσεις οι οποίες μας στεναχώρησαν ιδιαίτερα από άλλους συνάδελφους υγειονομικούς, οι οποίοι θεώρησαν τα φαρμακεία ως μη ικανό και το φαρμακοποιό ως μη ικανό επιστήμονα να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Στην περίπτωση θέλουμε να συμβαδίζουμε με όλες αυτές τις μοντέρνες ιδέες που υπάρχουν σε όλα τα υγειονομικά συστήματα των προηγμένων χωρών. Στις χώρες αυτές έχουν υιοθετηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλα αυτά τα τεστ, οι λεγόμενοι βιοδείκτες, οι οποίοι όταν χρησιμοποιηθούν στο γενικό πληθυσμό βάσει σχεδίου και πρωτοκόλου, θα δώσουν πάρα πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα στο υγειονομικό σύστημα να αντιμετωπίσει εγκαίρως, για παράδειγμα, τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, ο οποίος όλοι ξέρουμε ότι όταν ανιχνευτεί τα πρώιμη στάδια είναι θεραπεύσιμος και πολύ λιγότερο κοστοβόρος για το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας ασθενής πάντοτε κοστίζει στο σύστημα πολύ πιο φθηνά όταν εντοπίζεται εγκαίρως η ασθένειά του, παρά το να τον νοσηλεύσεις, να τον βάλεις σε θεραπείες με χημειοθεραπευτικά φάρμακα, με χειρουργία, με νοσηλείες στα νοσοκομεία, κάτι το οποίο θα εκτοξεύσει απίστευτα το κόστος διαχείρισης ενός τέτοιου ασθενή. Είναι και αυτό ένα δείκτης, γιατί μπορεί σε κάποιους να ακούγεται ενδεχομένως σκληρό, αλλά προφανώς και προέχει η υγεία και η ανθρώπινη ζωή και η διασφάλιση της υγείας της κάθε μίας και του καθένα μας, αλλά είναι και αυτός ένα δείκτης. Δηλαδή, το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας βάζει μέσα και ρυθμούς και πόσο μας κοστίζει κάτι στο να μπορεί φυσικά να διαχειριστεί συνολικά και ποιοτικά το αγαθό που λέγεται υγεία. Ξαναλέω φυσικά, όλη η συζήτηση γίνεται με βασικό και από εσάς και από όλους μας, με βασικό το κομμάτι της υγείας όλων μας. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Υγείας και η Πολιτεία και όλες οι υπηρεσίες της Πολιτείας, και δεν το κάνει μόνο η σημερινή κυβέρνηση, το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα έξοδα, στα νούμερα, στα οικονομικά μεγέθη που αφορούν την υγεία. Σε λογικές λαϊκισμού, τα πάντα για την υγεία, πρώτα είναι η υγεία, γιατί χωρίς χρήματα και χωρίς πόρους υγεία δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τους κατάλληλους πόρους για να έχουμε όλα αυτά, να καλύπτουμε όλα αυτά τα έξοδα που προκύπτουν στον υγειονομικό χώρο. Επομένως, καλό είναι αν μπορούμε να διασφαλίσουμε τη μείωση των εξόδων σε ένα τομέα, για παράδειγμα στον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Αν μπορούμε να πιάνουμε μέσα από τα προγράμματα πρόληψης κάποια περιστατικά και τα αντιμετωπίζουμε σε πολύ πρώιμα στάδια, θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε πόρους τους οποίους θα τους το προωθεί. Θα τους διοχετεύσουμε αλλού αυτούς τους πόρους. Κάνει και κάποιες διακοπές η επικοινωνία μας, κύριε Σκουντάκη, όμως καταλάβαμε απόλυτα αυτό το οποίο λέτε. Και θέλω να σας ευχαριστήσω εδώ για αυτή την συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω το εξής. Τα φαρμακεία, λοιπόν, παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στον υγειονομικό χώρο. Με αυτό το τρόπο, έτσι όπως λειτουργούν αυτή τη στιγμή τα φαρμακεία με τη διανομή όλων αυτών των τεστ, μπορούν να εξοικονομήσουν εν τέλει, να εξοικονομήσουμε όλοι μας τεράστιους πόρους, χρήματα τα οποία θα τα διοχετεύσουμε σε περιπτώσεις που χρειάζονται και για τα οποία δεν έχουμε εναλλακτικά άλλες λύσεις. Σας ευχαριστώ. Ο ρόλος των φαρμακείων είναι κομβικός. Σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και συμφωνούμε κι εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκουντάκη, για αυτή τη συζήτηση. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε καλά.